Βέβαια, ο Τάκης Προεστάκης είναι ο Άγιος των ζώων. Κύριε Προεστάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχετε πολλούς φίλους από πίσω, βλέπω. Αρκετούς, πάνω από 400 φίλους. Είναι από τους καλύτερους φίλους που έχετε. Είναι από τους φίλους που δεν θα σε ξεχάσουν ποτέ. Θα είναι δίπλα σου μια ζωή. Έχετε χαρακτηριστεί και από τον διεθνή τύπο ως ο Άγιος, εντός εισαγωγικών πάντα, των ζώων, καθώς έχετε μία διαφορετική προσέγγιση στην καθημερινότητα και στη ζωή σας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είστε ο φύλακας άγγελος αυτών των ζωντανών. Εδώ και 7 χρόνια έχω φτιάξει το δικό μου καταφύγιο εδώ πέρα, στην Ιεράπετρα και τώρα φιλοξενώ πάνω από 400 ζώα. Στα 7 χρόνια αυτά έχω βοηθήσει πάνω από 1.300 ζώα, σκυλιά και γάτες. Πόσο ευαίσθητος πρέπει να είναι ένας άνθρωπος για να αφιερώσει τη ζωή του στα ζώα? Εγώ δούλευα 20 χρόνια νύχτα. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους και μετά από τόσα χρόνια κατάλαβα ότι δεν έμεινε ένας φίλος. Ένας φίλος δεν έμεινε. Λοιπόν, από τότε που γνώρισα τα ζώα, είμαι τόσο συγκινησμένος με το πόσο υποφέρουν και κατά επιτοπίσω φταίει ο άνθρωπος που υποφέρουν τόσο πολύ, που αποφάσισα να αφιερώσω τη ζωή μου για να βοηθήσω όσο πιο πολλά ζωάκια μπορώ. Λοιπόν, κύριε Προεστάκη, εσείς δέχεστε ζώα τα οποία έχουν κακοποιηθεί, τα οποία έχουν αφαιθεί στο δρόμο, αδέσποτα? Όλα τα ζωάκια που έχω στο καταφύγιο είναι κακοποιημένα, ήταν άρρωστα, ήταν ένα βήμα πριν το θάνατο. Τα έσωσα, τώρα είναι υγιέστατα, χαρούμενα και προσπαθούμε να τους βρούμε καλά σπίτια στο εξωτερικό και σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Προεστάκη, η Κρήτη έχει δυσφημιστεί πάρα πολλές φορές από ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν τα ψυχολογικά τους, είναι η ομοία αλήθεια, βγάζουν τα ψυχολογικά τους πάνω σε ζωάκια. Δεν είναι ωστόσο αυτή ούτε η κουλτούρα της Κρήτης, ούτε ο πολιτισμός του νησιού. Ο πολιτισμός είναι αυτός ο οποίος βλέπουμε πίσω από εσάς. Ναι, το θέμα είναι ότι σε όλη την Κρήτη, εγώ επειδή το ξέρω από πρώτο χέρι, κάθε 100, 200, 300 μέτρα υπάρχει και ένα σκυλί δεμένο σε βαρέλι και πεθαίνει μετά από μια ζωή, μετά από πολλά χρόνια δεμένο. Υπάρχουν που με ακολουθούν 600.000 followers. Στο Facebook με ακολουθούν 600.000 followers. Έχω εκατοντάδες, έχω χιλιάδες μηνύματα από ανθρώπους που έρχονται για διακοπές και βρίσκουν ζωάκι και υποφέρουν και χάνουν τις διακοπές τους για να βοηθήσουν ένα ζωάκι. Έχετε και πολλούς followers βέβαια στα social media. Δέχεστε δωρεές, σωστά, από όλη την Ελλάδα. Από όλο τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα. Η πιο συγκινητική στιγμή όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείστε με τα ζωάκια και που έχετε ανοίξει έτσι μια μεγάλη αγκαλιά για αυτά, ποια είναι? Κοιτάξτε, η πιο συγκινητική στιγμή είναι τώρα που υπάρχει όλη η βοήθεια από όλο τον κόσμο. Εγώ είχα μεγάλο πρόβλημα πριν μερικά χρόνια. Δεν είχα βοήθεια από πουθενά. Έχασα όλες μου τις οικονομίες. Έχασα ό,τι είχα και δεν είχα. Πούλησα το αυτοκίνητο για να φροντίζω τα ζωάκια που είχα στα χέρια μου. Έγινε το θαύμα. Έγραψε μια μεγάλη εφημερίδα για μένα από το εξωτερικό, η Daily Mail. Και από εκεί πέρα σώθηκα. Και εγώ και τα ζωάκια. Λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή. Τώρα έχω φτιάξει και ένα ξενώνα στο καταφύγιο που έρχονται και επισκέπτονται, έρχονται επισκέπτες από όλο τον κόσμο και πραγματικά έχω συγκινηθεί με την αγάπη που έχω από όλο τον κόσμο, από τη μία άκρη της γης στην άλλη. Λοιπόν, μιλήσαμε για την πιο συγκινητική στιγμή, αυτό που βιώνετε τώρα. Ακριβώς, η πιο δύσκολη ακριβώς, στιγμή, ναι. Εκεί όπου λυγίσατε και είπατε δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση, ποια ήταν? Δεν είχα να φάω. Κατάντησαν να με πηγαίνουν σε ψυχολόγο γιατί νόμιζαν ότι ήμουν τρελός για αυτό που έκανα. Έχασα ό,τι είχα και δεν είχα. Νόμιζα ότι είχα τελειώσει. Μέχρι που ξύπησα ένα πρωί και είχε γίνει το θαύμα. Κύριε Προεστάκη, δένεστε με κάθε ζωάκι, με κάθε σκυλάκι ξεχωριστά? Εννοείται, όλα τα ζώα που βλέπετε πίσω μου τώρα έχουν κάθε ένα και τα 400 έχουν το όνομά τους και στο μυαλό μου υπάρχει ιστορία από κάθε σκυλί που έχω σώσει.
Έχουμε όμως μία λάθος νοοτροπία και μία λανθασμένη διαχείριση στο μέτωπο βέβαια της αντιμετώπισης όλων αυτών των αδέσποτων. Η πολιτεία κεντρικά από εκεί ξεκινάει νομίζω το πρόβλημα. Γιατί να υπάρχουν αδέσποτα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Το πράγμα είναι απλό. Θα σας παρακαλέσω πολύ να δώσουμε λίγο βάση αυτό που θα πω. Δεν πρέπει να υπάρχουν αδέσποτα. Γιατί να υπάρχουν αδέσποτα και να δημιουργείται αυτό το τεράστιο πρόβλημα στην κοινωνία. Γιατί να δείχνουμε στο εξωτερικό, σε όλο τον κόσμο, αυτό το κακό πρόσωπο της κοινωνίας εδώ στην Κρήτη και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, κάθε ένας πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του όταν παίρνει ένα ζωάκι. Πρέπει να το στηρώσει. Τα περισσότερα ζώα στην Ελλάδα είναι αστήρωτα. Δεν ξέρουν καν τι πάει να πει στήρωση. Τώρα τα τελευταία χρόνια καταλαβαίνει ο κόσμος ότι πρέπει να στηρώσει τα ζωάκια. Υπάρχουν νόμοι. Λοιπόν, όταν υπάρχουν χιλιάδες ζωάκια δεμένα σε βαρέλια και υποφέρουν σε όλη την Ελλάδα, γιατί να μην εφαρμοστεί ο νόμος? Γιατί κάθε πόλη, κάθε δήμος να μην έχει μία αστυνομία ζώων? Δύο άτομα σε κάθε δήμο, σε κάθε πόλη που να ασχολούνται με καταγγελίες. Όταν γίνει μία καταγγελία για ένα ζώο, τότε το πρόβλημα λύνεται. Γιατί το ακούει ο γείτονας, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει ένα ζωάκι να το δέσει και να υποφέρει. Και έτσι βάζουμε μυαλό. Το νομικό πάντως πλαίσιο, το οποίο διέπει τη σχέση μας με τα ζώα, είναι αυστηρό. Είναι αυστηρό, δεν εφαρμόζεται όμως. Γιατί να έχουμε τόσα ζωάκια να υποφέρουν στα μάτια μας μπροστά? Γιατί, να σας πω κάτι, εδώ στην Ιεράπετρα η αστυνομία και ο Δήμος και η Δημοτική Αστυνομία έχουμε κάνει δουλειά. Το πρόβλημα το έχουμε βελτιώσει 40-50% στα τελευταία 2-3 χρόνια. Πώς? Η αστυνομία με τη Δημοτική Αστυνομία δέχονται καθημερινά καταγγελίες πολιτών για ζώα που βασανίζονται δεμένα σε αλυσίδες, για ζώα που είναι πεταμένα στους δρόμους. Υπάρχουν έρευνες από την αστυνομία. Η αστυνομία πηγαίνει στο συμβάν, πηγαίνει στο σημείο που το σκυλί υποφέρει, βρίσκει τους ιδιοκτήτες, τους δίνει τα πρόστιμα που πρέπει να πάρουν και έτσι το πρόβλημα το έχουμε λύσει κατά 40-50% τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ο Δήμος Ιεράπετρας έχει προχωρήσει σε στηρώσεις αδέσποτων ζώων. Γίνονται στηρώσεις κάθε μήνα αδέσποτων ζώων. Εγώ προσωπικά έχω προσφέρει στην Ιεράπετρα μεγάλα χρηματικά ποσά ώστε να στηρώσουν όλοι τα ζωάκια τους. Και θα σας πω λοιπόν με τρεις... ο τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα είναι αστυνόμευση, στηρώσεις και παιδεία. Ένα μήνυμα, κύριε Προεστάκη, για να κλείσουμε. Ένα μήνυμα απέναντι σε όλους προς τους κριτικούς, οι οποίοι είτε έχουν ζωάκι και το έτσι και τηρούν όλες τις συνθήκες τις κατάλληλες, είτε έχουν ζωάκι και το έχουν παραμελημένο κάπου. Ένα μήνυμα για να ακουστεί. Εγώ θα παρακαλέσω όλο τον κόσμο, πριν πάρει ένα ζωάκι, να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Τα ζώα είναι ζώα συντροφιάς, τα σκυλιά είναι ζώα συντροφιάς και όχι αντικείμενα να τα δένουμε να πεθαίνουν σε μια αλυσίδα. Λοιπόν, ας βάλουμε μυαλό, πριν πάρουμε κάποιο ζώο να το σκεφτόμαστε πάρα πολύ καλά και να στηρώνουμε πάντα το ζωάκι μας και ας γίνουμε άνθρωποι επιτέλους. Δηλαδή, τον άνθρωπο τον βλέπεις όπως συμπεριφέρεται στα ζώα. Λοιπόν, όταν συμπεριφερόμαστε όμορφα και ωραία στα ζωάκια, τότε θα συμπεριφερόμαστε ωραία και στους συνανθρώπους μας. Μάλιστα. Κύριε Προεστάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, όπως η Άννα Τουντουνάκη και ο Τάκης ο Προεστάκης, και αυτά τα πολύ δυνατά μηνύματα ζωής. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Είμαστε δίπλα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.